Καταρχάς, το έργο είναι γραμμένο το 1921 και ουσιαστικά πρόκειται για μια... αναφέρεται στον ολοκληρωτισμό. Mm-hmm. Πες μου, πώς και γιατί 100 χρόνια μετά είναι επίκαιρο για μας. Λοιπόν, καταρχάς, να πω ότι ο Γευγένης Ζαμιάτιν είναι ο πρώτος λογοτέχνης στον 20ο αιώνα που μας μεταφέρει σε αυτό το είδος της φουτουριστικής δυστοπίας. Ο συγγραφής όπως ο Όργουελ, ο Χάξλεϊ, επηρεάστηκαν άμεσα από αυτόν. Δηλαδή το 1984 ή ο θαυμαστός καινούριος κόσμος είναι άμεσα επηρεασμένα από το εμείς του Ζαμιάτιν στη λογοτεχνία, αλλά και στον κινηματογράφο ταινίες όπως το Μετρόπολης του Φρίτς Λανγκ, γυρισμένο το 1927, έχει την ίδια προβληματική και επίσης είναι επηρεασμένο σε επίπεδο σεναρίου από το εμείς. Τώρα, που λέμε για την επικαιρότητα του κειμένου. Το κείμενο μιλάει για τον ολοκληρωτισμό από τη μία, για τον τεχνικό πολιτισμό από την άλλη και για τον κόσμο μετά από έναν 200ετή παγκόσμιο πόλεμο επίσης. Αν αυτά τα πράγματα... Είναι στο μέλλον 1500 χρόνια από τώρα. Ακριβώς. Αυτό που λέμε και στην πρόβα, στο μέλλον του μέλλοντος της ανθρωπότητας. Λοιπόν, αν τα βάλουμε τώρα αυτά μαζί, θα έλεγα ότι ο Ζαμιάτιν, μέσα από το έργο του, σαν να εκπέμπει σήματα κινδύνου. Ο τεχνικός πολιτισμός, μεν, η κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη φύση, με την τεχνολογία κτλ. Αλλά με ποιον τρόπο. Ο πόλεμος που μπορεί να οδηγήσει. Και βεβαίως η λατρεία της θρησκείας, της εξουσίας, του Θεού Αφέντη, του Θεού Πατέρα, που μπορεί να οδηγήσει. Γιατί μας μεταφέρει σε έναν κόσμο το λεγόμενο μονοκράτος, όπως είπαμε 1500 χρόνια μετά από σήμερα, όπου η γη βγαίνει από έναν 200ετή παγκόσμιο πόλεμο, έχει καταστραφεί το μεγαλύτερο μέρος της, ό,τι έχει απομείνει βρίσκεται κλεισμένο μέσα σε ένα γυάλινο τείχος και η ανθρωπότητα κυριαρχείται πια από το μονοκράτος, αυτό το ολοκληρωτικό καθεστώς, και τον ευεργέτη, τον απόλυτο άρχοντα. Υπάρχει όμως μία οργάνωση, η Μέφης, που είναι από τον Μεφιστοφελή του Φάουστ, κομμένο το όνομά τους, ζουν έξω από το τείχος στο γυάλινο και αυτό, σκοπός τους είναι η ανατροπή, η επαναστατική ανατροπή του μονοκράτους. Το μονοκράτος, σκοπός του είναι να επεκτείνει την κυριαρχία του και σε άλλους πλανήτες. Για μας τώρα, μπαίνουν πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν και στην ερώτηση που έκανες για την επικαιρότητα και στο γιατί κάνουμε σήμερα αυτό το κείμενο. Ρωτάω να το κάνω ακόμα πιο διευκρινιστικά. Έχω την αίσθηση ότι το κείμενο αναφέρεται στο σταλινικό καθεστώς και ενδεχομένως και στα φασιστικά καθεστώς της εποχής του. Το 21 δεν υπήρχαν ακόμα. Ακριβώς. Αλλά τα βλέπει να έρχονται. Ο Μουσολίνι έχει ήδη κυριαρχήσει στην Ιταλία. Το καθεστώς του Στάλιν χτίζεται σιγά-σιγά και στο 27 θα πάρει κεφάλι. Άρα αναφέρεται σε τέτοιο τύπου καθεστώτα. Είναι σωστή η παρατήρηση. Υπάρχει ένα debate, αν θες. Έτσι, διαμάχη. Συγκρουόμενες απόψεις σε σχέση με το αν ο Ζαμιάτιν, γράφοντας το εμείς, αναφέρεται καθαρά στο σοβιετικό πείραμα. Γιατί το λέω αυτό. Στα 1921, βεβαίως, υπάρχει ο λεγόμενος πολεμικός κομμουνισμός από τους Μπολσεβίκους. Όμως, είναι μια χώρα και το νεαρό σοβιετικό πείραμα μόλις βγαίνει από τις φωτιές του εμφυλίου πολέμου. Και ο ίδιος ήταν και Μπολσεβίκος. Και ο ίδιος ήταν μέλος των Μπολσεβίκων. Με αυτήν την έννοια, ένας εμφύλιος πόλεμος όπου 14 από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου επιτίθενται στους Σοβιετικούς. Ο ίδιος είναι μέλος των Μπολσεβίκων. Και έχει φυλακιστεί στο παρελθόν από το τσαρικό καθεστώς. Για τη δράση του. Επίσης, ακόμα τα αμιγώς ολοκληρωτικά χαρακτηριστικά του καθεστώτος δεν έχουν φανεί. Αυτό γιατί το λέω. Έχει σημασία να είμαστε καθαροί σε κάτι. Τα χαρακτηριστικά του μονοκράτους, του ολοκληρωτικού καθεστώτος του Ζαμιάτιν, είναι παρμένα από το δυτικό κόσμο. Για παράδειγμα, η γραμμή παραγωγής Taylor, αν θυμηθούμε τους μοντέρνους καιρούς του Τσάπλιν,
Είναι αυτός ο εργάτης, ο οποίος πρέπει για 10 ή 20 ώρες την ημέρα να κάνει μια συγκεκριμένη κίνηση. Όλη η αιμονή του Ζαμιάτιν με την κριτική πάνω στη θρησκεία, που όλη δηλαδή η ιδέα της μετάθεσης της ευθύνης της ύπαρξής μου σε κάποιον Θεό που θα με σώσει, που θα φέρει τη σωτηρία, τη λύτρωση, τον παράδεισο, είναι ένα ζήτημα που βάζει και ο Ντοστογεύσκη στους αδερφούς Καραμάζοφ. Δηλαδή, ή θα είμαστε ευτυχισμένοι ή θα είμαστε ελεύθεροι. Ο Θουκυδίδης το λέει, ή θα είμαστε ήρεμοι ή θα είμαστε ελεύθεροι. Δηλαδή, ή θα μεταθέσουμε την ευθύνη της ύπαρξής μας σε έναν Θεό ή σε έναν Αφέντη ή σε έναν Πατερούλη για να είμαστε ευτυχισμένοι και ήρεμοι, ή θα κουβαλάμε την αγωνία και την ευθύνη και το βάρος της ελευθερίας μας. Αυτά τα ζητήματα έχουν ήδη τεθεί στον δυτικό πολιτισμό, στον δυτικό κόσμο, όπως και ο πόλεμος, και ο Ζαμιάτιν τα παίρνει και βεβαίως συμπεριλαμβάνει στο κείμενό του το σοβιετικό πείραμα, στον βαθμό που οι Μπολσεβίκοι, είτε στην εποχή που μιλάμε, είτε στο μέλλον, επιχειρούν να λύσουν προβλήματα του σοσιαλισμού με αστικό καπιταλιστικό τρόπο. Αυτό τελικά είναι σε μεγάλο βαθμό αποδεκτό και με μία έννοια έχει αποδεχτεί και στην ιστορία. Με αυτήν την έννοια λοιπόν, βεβαίως αναφέρεται και στο σοβιετικό καθεστώς, αλλά αυτό που αργότερα ονομάστηκε σταλινισμός, με άλλον τρόπο φασισμός, δεν έχει εμφανιστεί εκείνη την ώρα. Και με αυτήν την έννοια το κείμενο θα λέγαμε ότι είναι και προφητικό του Ζαμιάτιν. Ερχόμενοι όμως στα καθημάς, γιατί ο λόγος για τον οποίο εμείς κάνουμε το μυθιστόρημα, το εμείς, δεν είναι αν αναφέρεται στο φασισμό ή στον ολοκληρωτισμό κτλ. Αφορά στο σήμερα. Όπως μπορεί να έχει ορίζοντα 1500 χρόνια μετά από σήμερα, αλλά αφορά στο σήμερα. Όλες οι επιστημονικές φαντασίες είναι κριτική του σήμερα. Είναι ένας τρόπος ανίκιος ίσως, παράξενος ίσως, κριτικός σίγουρα, να μιλήσουμε για το σήμερα. Αυτό για μένα έχει τεράστια σημασία. Θα ήθελα να ξεκινήσω λιγάκι από τη δουλειά της ομάδας για να καταλήξω στο εμείς. Από τη μεταμόρφωση του Κάφκα το 2012, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε στον κύκλο της αποανθρωποποίησης του ανθρώπου. Αυτή η ιδέα προέκυψε από τον Γκρέγκορ Σάμσα στη μεταμόρφωση και τον τρόπο με τον οποίο ασφικτιά μέσα στα οικογενειακά, κοινωνικά, ταξικά και επαγγελματικά πλαίσια, με τέτοιον τρόπο και σε τέτοιον βαθμό που αρχίζει και χάνει τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του, ώσπου μεταμορφώνεται, όπως λέει ο Κάφκα, σε τεράστιο απεχθές ζωήφιο. Ακολούθησε μετά τη μεταμόρφωση οι δύο εκδοχές του Βόιτσεκ, η δεύτερη εκδοχή της σοφρονιστικής απικίας. Στον Βόιτσεκ ήταν ο κόσμος ως στρατόπεδο συγκέντρωσης και ο Βόιτσεκ ως παραλυρηματικός παρείας. Στην σοφρονιστική απικία, ο κόσμος ως σοφρονιστική απικία και ο άνθρωπος ένα μουμιοποιημένο ανθρωπάριο, ένας μουμιοποιημένος υπάνθρωπος, ώσπου καταλήγουμε στο εμείς του Ζαμιάτιν, το οποίο είναι οριακό κείμενο. Γιατί το λέω αυτό? Μας οδηγεί, όπως είπαμε, 1500 χρόνια από σήμερα, όπου οι άνθρωποι έχουν χάσει τα ονόματά τους και τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά τους και, όπως λέει ο Ζαμιάτιν, είναι αριθμημένοι. Έχουν δηλαδή υποστεί μια διαδικασία αριθμοποίησης. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Δεν έχουν φαντασία, δεν ονειρεύονται, δεν έχουν συναισθήματα, δεν έχουν ερωτική επιθυμία, έχουν μονάχα τη βιολογική σεξουαλική παρόρμηση. Δηλαδή, με κάποια ροζ εισιτήρια που έχουν, ένας θηλυκός αριθμός, όπως λέει, εγγράφεται σε έναν αρσενικό αριθμό. Τρώνε μπάρες πετρελαίου, δουλεύουν στη γραμμή παραγωγής Taylor, έχουν μεταθέσει όλη τους την ύπαρξη στον ευεργέτη, ζουν σε έναν γυάλινο κόσμο όπου τα πάντα είναι ορατά, δεν υπάρχει δηλαδή προσωπικός χρόνος στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο κτλ. Παρά μόνο όταν είναι σε αυτήν την σεξουαλική συνέβρεση όπου κατεβάζουν τις γρίλες. Αυτός είναι ο κόσμος του Ζαμιάτιν, αυτοί οι αριθμημένοι. Όμως το κείμενο είναι οριακό γιατί? Παρόλη την αριθμοποίηση των ανθρώπων, παρόλο τον γυάλινο κόσμο στον οποίο ζουν, παρόλη την αποανθρωποποίηση που λέμε εμείς,
Κάνω μια μικρή παρένθεση. Υπό ανθρώπους αποκαλούσαν τους Έγγλες τους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης οι Ναζί. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά τους και έτσι πολύ άνετα μπορούν να βασανιστούν, να πάνε στα κρεματόρια κτλ. Ο Ζαμιάτιν όμως, το «Εμείς του Ζαμιάτιν», είναι πολύ ωριακό κείμενο γιατί από την αποανθρωποποίηση μας θέτει ένα άλλο ζητούμενο. Την δυνατότητα και την αναγκαιότητα της κοινωνικής επανάστασης. Ανέφερα προηγουμένως την οργάνωση των ΜΕΦΙΣ, που ενδιαφέρεται και στόχος της είναι, παλεύει, αγωνίζεται για την επαναστατική ανατροπή του μονοκράτους. Αρχίζει και τίθεται δηλαδή το ζήτημα της διαρκούς επανάστασης. Έμπαινε και στην περίοδο των Μπολσεβίκων αυτό. Αυτό για μας λοιπόν είναι κομβικό σημείο. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιλέγουμε το «εμείς». Η αποανθρωποποιημένη καθημερινότητά μας, ο κόσμος ο οποίος σε όλα τα επίπεδα, είτε ως τεχνικός πολιτισμός, είτε ως εκφυλισμός της σφαίρας του πολιτικού, είτε ως καταστροφή του περιβάλλοντος, είτε ως πολύ μικρή πόλεμη, μικρές αιστείες πολέμου, αλλά πολλές και όχι μικρές μονάχα, οι οποίες φαίνεται πως κυοφορούν έναν μεγαλύτερο πόλεμο, σε αυτές τις συνθήκες ζωής, με έναν δικό του τρόπο, ο Ζαμιάτιν μας θέτει έναν προβληματισμό ότι ο άνθρωπος είναι πάντοτε ικανός να γεννήσει την δυνατότητα της αντίστασης, την δυνατότητα της εξέγερσης ή ακόμα και της κοινωνικής επανάστασης. Να σου πω όμως κάτι. Αυτό το οποίο το κείμενο είναι γραμμένο ακριβώς όπως είπαμε και προηγουμένως, μάλλον το γεγονός ότι η επιστημονική φαντασία είναι μια κριτική στο σήμερα πάντα. Ο συγγραφέας ζούσε σε έναν κόσμο όπου υπήρχε η λατρεία του κράτους, το κράτος το οποίο θα προσέφερε τα πάντα, είτε στην σταλινική του εκδοχή, είτε ακόμα και στην φασιστική εκδοχή, χωρίς να εξομοιώνω τα δύο καθεστώτα φυσικά. Απλώς λέω ότι η λατρεία του κράτους και η κρατική παρέμβαση σε όλους τους τομείς ζωής ήταν κεντρικό. Σήμερα, 100 χρόνια μετά, ζούμε στην δικτατορία της ελεύθερης αγοράς. Της Google ή της Apple. Ναι. Άρα υπάρχει. Βλέπεις εσύ κάποιες αντιστοιχίες, παρόλο που το κράτος υποτίθεται έχει υποχωρήσει εν ονόματι των δυνάμεων της αγοράς και την πολυμορφία της αγοράς κτλ. Το οποίο λέει ο σύγχρονος φιλελεύθερος καπιταλισμός. Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λέω ότι το «εμείς» δεν είναι στοχευμένο όπως είναι το 1984, για παράδειγμα, στη Σοβιετική Ένωση. Στο 1984 του Orwell είναι πολύ καθαρό, είναι ο Στάλιν και ο Τρότσκι. Στην περίπτωση του «εμείς» δεν είναι τόσο καθαρή αυτή η φιγούρα του ευεργέτη, του ολοκληρωτισμού. Αλλά είναι σαν να ανοίγει ένα ολόκληρο φάσμα τάσεων και δυνατοτήτων του πού μπορεί να πάει. Και η λατρεία της μηχανής, και η λατρεία του κράτους, και η λατρεία της εξουσίας, και ο φετιχισμός της θρησκείας με μία έννοια. Με αυτήν την έννοια σήμερα μπορεί να μην έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά που είχαμε 100 χρόνια πίσω σχετικά με το κράτος, τον ολοκληρωτισμό, τι τύπου δικτατορίες κτλ. Αλλά έχουμε την δικτατορία των τραπεζών, τον ολοκληρωτισμό των αγορών ή ακόμα και τον ολοκληρωτισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μάλιστα, τις προάλλες ακούγαμε ότι, όπως είπα προηγουμένως, τρέφονται με μπάρες πετρελαίου οι αριθμημένοι του μονοκράτους και τώρα στη Ρωσία γίνονται τα αντίστοιχα πειράματα. Για να φτιάξουν κρέας από πετρέλαιο, από πρωτεΐνες πετρελαίου, για να αντιμετωπιστεί η πείνα. Ή στην Αμερική, μεγάλες εταιρείες ηλεκτρονικών υπολογιστών φτιάχνουν γυάλινες πόλεις μέσα στις οποίες θα είναι οι εργαζόμενοι τους. Άρα λοιπόν, όπως επίσης η ιδέα του ανθρώπου αριθμού ή του ανθρώπου προϊόντος υπάρχει εδώ και επίσης 100 χρόνια και σήμερα το βλέπουμε πάρα πολύ καθαρά. Τι βλέπουμε δηλαδή? Ότι βλέπουμε ότι η λατρεία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η εξάρτηση από την τεχνολογία έρχεται και τίνει να γίνει και κύτταρό μας. Δηλαδή το κινητό τηλέφωνο που γίνεται ρολόι, που γίνεται γυαλιά και μετά τι θα γίνει, θα μπει μέσα στο σώμα μας. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει στους αριθμημένους του Ζαμιάτιν. Η διαδικασία αριθμοποίησης που έχουν υποστεί είναι σαν να έχουν γίνει μια επέμβαση μέσα στο σώμα τους. Με αυτήν την έννοια λοιπόν αλλάζει ο χαρακτήρας του ολοκληρωτισμού από 100 χρόνια πίσω σήμερα και στο μέλλον, όμως είναι το ίδιο έντονος, το ίδιο απάνθρωπος, το ίδιο βάρβαρος
Και σίγουρα, όπως και τότε, έτσι και σήμερα, η δυνατότητα, η μόνη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί, το βάζει και ο συγγραφέας, είναι και άποψη δική μου, είναι η κοινωνική επανάσταση. Αυτό για μας, λοιπόν, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην δουλειά μας, στην κατεύθυνση του Ζαμιάτιν. Και έτσι μετά το εμείς θα ανεβάσουμε την αποστολή του Χάινερ Μίλλερ. Ήθελα να πω τώρα... Αυτό για πότε? Την Άνοιξη. Την Άνοιξη. Την Άνοιξη. Ωραία. Ήθελα να πω τώρα, λοιπόν, ότι στην περίοδο της Επανάστασης στη Ρωσία και τα λοιπά, γεννιέται ένα ρεύμα του ρώσικου κονστρουκτιβισμού, η ρώσικη πρωτοπορία με τον κονστρουκτιβισμό και τον σουπρεματισμό. Αυτό για μένα έχει μεγάλη σημασία, όχι τόσο επί του πολιτικού μονάχα, αλλά και επί του αισθητικού. Δηλαδή, διαβάζοντας το εμείς, γι' αυτό και είναι παγκόσμια πρώτη, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί το κείμενο αυτό, ως προς το πώς θα μπορούσε να αναπαρασταθεί σκηνικά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει μονάχα εάν κανείς το έκανε μια πανάκριβη κινηματογραφική παραγωγή που να θυμίζει τον πόλεμο των άστρων ή άλλες αντίστοιχες ταινίες. Εμείς δεν μπήκαμε καθόλου σε αυτή τη λογική της αναπαράστασης. Οι ηθοποιοί με τη φωνή και το σώμα τους σε μια πολύμινη ερευνητική διαδικασία ψυχοσωματικού αυτοσχεδιασμού αναμετρήθηκαν με τα υλικά, σε συνεργασία φυσικά όλοι μας, και μπήκαμε στην διαδικασία, ακριβώς όπως την είπαν οι σουπρεματίσμοι της εποχής, της μη αντικειμενικότητας, της μη αναπαράστασης. Και έτσι όλη η παράσταση γίνεται πάνω σε ένα μαύρο τρίγωνο και σε ένα κόκκινο κύκλο, με δύο μουσικές καρέκλες. Άμεση αναφορά στο ρεύμα του κονστρουκτιβισμού της εποχής, το οποίο, και εκεί είναι επίσης μία παρέμβαση του Ζαμιάτιν, οι Ρώσοι φουτουριστές μιλάγανε για την σημασία του τεχνικού πολιτισμού, της ανάπτυξης των μηχανών, ότι έτσι θα χειραφετηθεί ο άνθρωπος, θα κατακτήσει τη φύση, θα αναπτύξει την κοινωνία κτλ. Και έρχεται ο Ζαμιάτιν και λέει, βεβαίως θα γίνει αυτό, αλλά, αποσιοποιητικά. Αυτό το αλλά είναι αυτό για το οποίο μιλάμε. Ακόμα και σήμερα μιλάμε πια για την ανάγκη της αποανάπτυξης. Ακόμα και σήμερα σε ένα ενδεχόμενο μιας κοινωνικής επανάστασης, οφείλουμε να ξαναθέσουμε από την αρχή το τι σημαίνει τεχνικός πολιτισμός, το τι σημαίνει βιομηχανική παραγωγή, το τι σημαίνει μόλυνση του περιβάλλοντος, το τι σημαίνει ο άνθρωπος λάπτοπ, ο άνθρωπος ηλεκτρονικός υπολογιστής. Και βεβαίως, οφείλει να ξανατεθεί και σήμερα το ζήτημα του τι εστί ελευθερία. Δηλαδή, η ελευθερία είναι μονάχα υπαρξιακή, είναι μονάχα οικονομική, είναι μονάχα πολιτική, είναι όλα αυτά μαζί. Γιατί βλέπεις, υπάρχει και, το ανέφερα αρκετές φορές, αλλά έχει σημασία, και η ελευθερία από τα προϊόντα του ανθρώπου. Ο τεχνικός πολιτισμός είναι ανθρώπινο προϊόν, το οποίο τίνει να μας καταπιεί, σαν ένα λεβιάθαν. Αλλά και η πολιτική θέσμιση των κοινωνιών σήμερα, όπως και τότε ίσως, είναι ένας ακόμα λεβιάθαν που πάει να καταπιεί τον άνθρωπο. Και εδώ λοιπόν τίθεται ολόκληρο το ζήτημα της ελευθερίας. Είναι οικονομική η ελευθερία, είναι πολιτική η ελευθερία, είναι υπαρξιακή η ελευθερία, είναι και φυσική η ελευθερία, το ανθρώπινο σώμα. Γι' αυτόν τον λόγο, ο Ζαμιάτιν βάζει και ένα ακόμα ζήτημα που μας απασχολεί πάρα πολύ. Από τη μία, η ανάγκη της κοινωνικής επανάστασης, από την άλλη, η ανάγκη της υπαρξιακής επανάστασης. Δηλαδή, μία γυναίκα, η Άι 330, που είναι μέλος των Μέφης και μπαίνει μέσα στο μονοκράτος για να δημιουργήσει τη διαδικασία της ανατροπής, στόχος της είναι να προσεγγίσει τον Ντι 503, ο οποίος είναι μαθηματικός του μονοκράτους, κατασκευαστής του αφομοιωτή, ενός διαστημόπλου που θέλει να ταξιδέψει σε άλλους πλανήτες, όπως είπαμε, για να επεκτείνει την κυριαρχία του μονοκράτους. Αυτή η γυναίκα δεν πάει στον Ντι 503 άμεσα για να τον στρατολογήσει στους Μέφης. Τον σαγηνεύει ερωτικά. Ξυπνάει τη φαντασία. Ξυπνάει το συναίσθημα. Ξυπνάει το όνειρο, την ερωτική επιθυμία, την ερωτική παρόρμηση. Τον καλεί δηλαδή
να σπάσει όλα τα τείχη που υπάρχουν μέσα του, όχι μονάχα το γυάλινο τείχος στο οποίο είναι έγκλειστο το μονοκράτος και όλοι αριθμημένοι, αλλά τα τείχη που έχουν δημιουργηθεί μέσα του. Να ανοίξει στον έρωτα, στη φαντασία, στην επιθυμία, στο συνέστημα. Και μέσα από αυτήν την διαδικασία να δουλέψει για την κοινωνική επανάσταση. Αυτό λοιπόν τώρα, σε συμβολικό επίπεδο, στη γενίκευση που μας αφορά τα διάφορα, στα διάφορα θέματα που βάζει ο Ζαμιάτιν, εμάς μας απασχολεί πάρα πολύ. Και αν θέλεις, έχει τεθεί και από την ιστορία του 20ου αιώνα και πρακτικά και θεωρητικά, ότι δεν μπορεί να πάει μόνη της η προσωπική υπαρξιακή επανάσταση χωρίς την κοινωνική επανάσταση. Και αντίστροφα. Κοινωνική επανάσταση με ανθρώπους που δεν μπορούν να ανοίξουν σε αυτή την κατεύθυνση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.